Για να δείτε τις οικιακές κάμερες, είναι απαραίτητο να τις κάνετε σύσβεξη με την εφαρμογή G2Call Plus στο κινητό σας τηλέφωνο. Εκκινήστε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Αν συνδέεστε για πρώτη φορά στην εφαρμογή G2Call Plus, χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη. Για να γίνει η σύσβεξη της κάμερας, πατήστε το σύμβολο SIM που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και σαρώστε τον QR κωδικό της. Μπορείτε να βρείτε τον QR κωδικό της Mini 5Z κάμερα στο πλάι της βάσης. Για την Bullet κάμερα βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάμερας. Αφού έχει σαρωθεί ο QR κωδικός, η εφαρμογή θα επιβεβαιώσει τη σύνδεση της κάμερας και θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση της κάμερας. Το πλήκτρο επαναφοράς βρίσκεται κάτω από τον φακό στην περίπτωση της Mini 5Z κάμερας και στην άκρη ενός των καλωδίων στην περίπτωση της Bullet κάμερας. Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η κάμερα κάνει ένα σύντομο ήχο beep. Όταν η διαδικασία της επανεκκίνησης έχει ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει ένα ηχητικό μήνυμα, υποδεικνύοντας την επιτυχή επανεκκίνηση και προτρέποντάς σας να συνεχίσετε τη διαδικασία σύσδευσης. Πατήστε συνέχεια και εισάγετε το όνομα και τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την κάμερα. Μετά την επιβεβαίωση του στοιχείου σύνδεσης του δικτύου Wi-Fi, το κινητό σας τηλέφωνο θα μεταφέρει τα στοιχεία αυτά στην κάμερα μέσω ήχων. Δυναμώστε την ένταση και πλησιάστε το τηλέφωνο κοντά στην κάμερα. Αφού η κάμερα λάβει τα στοιχεία σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ορίστε τη σε ένα όνομα για να την ξεχωρίζετε. Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, θα μπορείτε να βλέπετε τη ροή βίντεο από την οικιακή σας κάμερα στην εφαρμογή G2Call Plus. Μπορείτε να κοινοποιήσετε την πρόσβαση στην κάμερα με όσους χρήστες θέλετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε έναν QR κωδικό μέσα από το εικονίδιο κοινοποίηση της εφαρμογής. Στείλτε τον QR κωδικό μέσω email ή άλλες υπηρεσίες μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να τον σαρώσετε απευθείας από το τηλέφωνο από το οποίο θέλετε να το μοιραστείτε.